Σαν ηθοποιός, τι θα μας παρουσιάσετε εδώ?
Ένα γαϊδούρι που αμάτησε. Είναι παραμύθι. Το παραμύθι αυτό από ποια χώρα είναι? Από την Αιθιοπία. Ανυπομονούμε να το ακούσουμε. Θα πούμε παραμύθι και θεατρικό. Από τι θέλετε να ξεκινήσετε εσείς, πώς θέλετε? Από ένα τραγούδι. Να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Θα δώσω εγώ το σύνθημα. Και θέλω να ντρέπεστε και μας μια παρέα. Λοιπόν, θα κάνουμε λοιπόν με το ένα, με το δύο, με το τρία, άνοιξε σουσάμι και πες μας τραγούδι. Αρία διάμους λάτε, αρία διάμους λά, αρία να τους λάτε, άντουα. Άρα βάλε του εβάτε, άρα βάλε του εβάτε, άρα βάλε του εβάτε, λάτε. Μια φορά και έναν καιρό είχε πέσει αλόγρι, μεγάλη αλόγρια και αν πέφτει στεριό δεν έβρισκαν τίποτα να κάνει. Συναντήθηκαν λοιπόν ένα λιοντάρι, μια λεοπάνταρη, μια αγένα και ένα φανερό και έψαχνα να βρουν ποιο φταίει. Κάποιο έκανε μια μεγάλη αμαρτία. Είπε το λιοντάρι. Πρέπει να βρούμε το φταίχτη και να το τιμωρήσουμε. Τώρα έτσι θα πέσει η βροχή. Εντάξει, ξεκίνα πρώτος να λες τις αμαρτίες σου. Αχ, μια φορά βρήκα ένα μοσταράκι που ξέφυγε από το κοπάδι και το έφαγα. Άλλαζω, άκουσα το λιοντάρι, κοίταξα κάτω από το δέντρο και είπα: σιγά την αμαρτία, αυτό που έκανες δεν είναι τίποτα. Ύστερα παίρνει το λόγο η λαμπάνταρη και λέει: μια φορά είχα μπει μια κατσίκα που είχε χαθεί στην κοιλάδα και την έχασα. Τα άλλα ζώα κοίταξαν τα τριαρτά νυχιά της και αμέσως είπαν: βαμπά, τίποτα. Αυτό δεν είναι αμαρτία. Μετά μίλησε η σύγενα. Κι εγώ μια φορά μπήκα σε ένα κοτέτσι και άρπαξα μια κόντα. Μη το συζητάς καθόλου. Ούτε εσύ αμάρτησες. Συμφώνησαν τα άλλα ζώα. Τελευταίος μίλησε ο Γάιδαρος. Δεν θυμάμαι να έκανα τίποτα κακό. Μόνο να προχτές την ώρα που τα αφεντικό μου κουβέντια δεν με άφηγα του, είδα κάτι χαρταράκια στη μέση του δρόμου, έσκυψα και τα άφηγα. Το λιοντάρι, ο Γάιδαρη και η Ιένα έπαξαν για μια στιγμή στο πόδι του Γάιδαρο και μετά του λιπάνη. Όχι και δεν έκανες τίποτα. Εσύ θες που σταμάτησε η βροχή. Εσύ πρέπει να τιμωρηθείς. Και με ένα πηγή μάστρο έπασαν πάνω του και τον έφαγα.